Θα μιλήσουμε για τις ομορφιές της Τρίπολης. Ναι. Μ' αρέσει που σκεφτήκατε έτσι πολύ θετικά και είπατε θα προβάλλουμε την πόλη μας στο φεστιβάλ και εντάξει. Θα κάνετε ωραία πράγματα. Για πείτε μας λοιπόν για ποιες ομορφιές, καταρχήν να τις παρουσιάσουμε. Γιατί ξεχνάμε να πούμε. Είμαστε, πόσο λένε, πολλές ώρες εδώ. Λέμε πολλά πράγματα. Μάλλον αποσυντονιστήκατε με τη σοκολάτο θεραπεία νωρίτερα. Όχι, όχι, με την ομορφιά σα. Α, ναι. Τελικά να κάνουμε διαφήμιση, μάλλον εμάς. Κοίτα να δεις. Την ημέρα που θα προβληθεί η ταινία, θα είσαι την τιμητική σας έχετε. Οπότε θα έρθουν να δουν και εσάς. Κάνω μία. Λέω τα καλύτερα. Γενική διαφήμιση. Ε, βέβαια. Λοιπόν, Βίκυ Παναγάκη, Βίκυ Παπουτσί. Ναι, ναι. Πώς το σκεφτήκατε να κάνετε ταινία καταρχήν, να πάμε έτσι για να μπούμε στα σοβαρά σιγά σιγά? Καταρχάς υπήρχε στα site, είχε ανακοινωθεί όσοι ενδιαφερόντουσαν να φτιάξουν τη δική τους ταινία. Και πήραμε την πρωτοβουλία να δηλώσουμε συμμετοχή. Μην ξέροντας βέβαια αν θα καταλήξουμε μέχρι εδώ, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Γιατί αλλιώς αποτυπώνεις μια ιδέα στο μυαλό σου. Και μετά πρέπει να το αποτυπώσεις και στην οθόνη, το οποίο δεν βγαίνει τόσο εύκολα. Τα λέμε και αυτά. Τουλάχιστον αυτά δεν τα ξέραμε, τα ανακαλύψαμε στην πορεία. Τα ανακαλύψαμε στην πορεία. Ήταν δηλαδή ένας χρόνος, δηλαδή. Ένας χρόνος είναι περίπου. Ένα σχεδόν. Ναι, σχεδόν. Που ήταν πάνω. Περίπου. Ναι. Το βασικό είναι ότι ξεκινήσαμε επειδή μας αρέσει και, και στις δύο η φωτογραφία κτλ. Βέβαια είναι άσχετο το ένα κομμάτι από το άλλο. Αλλά με τη λογική ότι αφού κάτι μας αρέσει. Στο θέμα που είναι εντάξει, ας πούμε, πολλές φωτογραφίες μαζεμένες ένα βίντεο, είπαμε γιατί όχι, να μην το δοκιμάσουμε. Μου είπα κιόλας, εντάξει, και στη μία και στην άλλη άρεσε, και λέμε πάμε και βλέπουμε. Πάμε και βλέπουμε. Ναι. Αυτό έγινε. Βλέποντας έτσι έγινε κάνοντας. Τουλάχιστον. Έτσι ξεκινήσαμε. Βλέποντας και κάνοντας. Πώς ήταν η εμπειρία? Ήτανε. Καλή ήταν. Καλή. Εντάξει, είχε μερικές ή αρκετές ώρες στην αρχή και τέτοια, επειδή δεν ξέραμε ακριβώς το. Και για μας και το τεχνικό κομμάτι, αλλά και το σενάριο, πώς να το γράψουμε, ήταν δύσκολο. Τουλάχιστον εμείς εκεί δυσκολευτήκαμε στο σενάριο, γιατί λίγο με τη φωτογραφία πάνω κάτω πες ότι εντάξει, παίρνεις μια κάμερα, μαθαίνεις δύο λειτουργίες, είναι λίγο καλύτερα. Το σενάριο μας δυσκόλεψε, αν και στο δικό μας δεν έχει το φοβερό σενάριο. Δηλαδή δεν είναι κάποια ιστορικό κάτι, τα άλλα είναι λίγο πιο μπερδεμένες υποθέσεις. Δυσκολευτήκαμε λίγο να το βγάλουμε γιατί πιστεύαμε ότι διαφορετικά θα βγει, δηλαδή χωρίς κάποιο ιδιαίτερο. Πιστεύαμε ότι η εικόνα μας θα είναι αρκετή, χωρίς να έχει κάποιο σενάριο ιδιαίτερο. Τελικά, στο πέρασμα του χρόνου, είδαμε ότι ήταν πιο δύσκολο και έπρεπε να βάλουμε ένα σενάριο. Εκεί που, δηλαδή, αυτό που ζητάει κιόλας να γίνουμε κινηματογραφιστές και εμείς δεν το είχαμε. Δεν το είχαμε. Καλός κακός. Βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, να το πούμε και έτσι. Αλλά είναι ότι ξεκινήσανε, στην αρχή που ξεκινήσαμε αυτό το ντοκιμαντέρ, υπήρχαν 80 άτομα και 29 διαφορετικά σχέδια. Οπότε οφείλουμε να πούμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους συμμετέχοντες που φτάσανε και καταλήξαν έως εδώ. Αρνητικές, θετικές απόψεις, εντάξει, ό,τι και να κάνουμε βέβαια σήμερα τη σήμερα ημέρα. Πάντα θα έχεις και το αρνητικό. Υπάρχει. Δεν υπάρχει να μην έχεις κάποιο. Το θέμα είναι όμως θα είναι ότι απέναντι, αλλά σημασία έχει ότι συμμετείχατε. Ναι. Σημασία έχει ότι περάσατε καλά. Ναι, εγώ κρατάω το χαμόγελό σας, γιατί στην εποχή που ζούμε να χαμογελάς τόσο ωραία και δυνατά είναι σημαντικό, γιατί δεν το βρίσκεις εύκολα. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι εποχές πολύ δύσκολες. Και το έχουμε ανάγκη το χαμόγελο και την αισιοδοξία μέσα από αυτό να τη μεταφέρετε στους πολίτες που θα δουν το. Όχι που μας ακούνε σήμερα, αλλά που θα δουν την ταινία μεθαύριο. Πάντως είναι και από τις λίγες, φαντάζομαι, πόλεις που ασχολήθηκαν με κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι και ο κόσμος το άγγιξε, γιατί εντάξει, και η Τρίπολη είναι λίγο πιο κλειστή πόλη κτλ. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει και συμμετοχή. Εντάξει, τώρα μετά είναι οι δυσκολίες που φαντάζομαι και ο χρόνος ο καθένας που έχει να αφιερώσει σε αυτό το αντικείμενο, όπως και σε άλλα διάφορα πράγματα.